Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το .NET Mail μας στην εφαρμογή του Outlook στον υπολογιστή μας. Ανοίγουμε το Outlook στον υπολογιστή μας. Πηγαίνουμε αρχείο και στη συνέχεια προσθήκη λογαριασμού. Επιλέγουμε μία αυτόματη ρύθμιση ή πρόσθετη τύπη διακομιστή και πατάμε επόμενο. Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε POP ή IMAP και πατάμε επόμενο. Στο όνομα, πληκτρολογούμε το όνομά μας και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την email διεύθυνσή μας. Στον τύπο λογαριασμού επιλέγουμε IMAP. Στο διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας πληκτρολογούμε imap.otenet.gr και στο διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας πληκτρολογούμε mailgate.otenet.gr. Στο όνομα χρήστη πληκτρολογούμε ολόκληρη την email διεύθυνσή μας και από κάτω τον κωδικό πρόσβασής μας. Στη συνέχεια, επιλέγουμε περισσότερες ρυθμίσεις. Στην καρτέλα γενικά, πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το λογαριασμό. Στην καρτέλα διακομιστής εξερχομένων, επιλέγουμε το πεδίο «Ο διακομιστής εξερχομένων SMTP απαιτεί έλεγχο ταυτότητας». Στην καρτέλα για προχωρημένους, στο διακομιστή εισερχομένων, πληκτρολογούμε 993 και στην κρυπτογράφηση επιλέγουμε SSL. Στην επόμενη κρυπτογράφηση επιλέγουμε TLS και στο διακομιστή εξερχομένου πληκτρολογούμε 587 και πατάμε OK. Πατάμε επόμενο και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος ρυθμίσεων λογαριασμού, επιλέγουμε κλείσιμο. Πατάμε τέλος και ο λογαριασμός έχει ρυθμιστεί. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή, πατήστε εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κοσμοτέ βρίσκεται στη διάθεσή σας.